Γεια σου Νέλη μου, τι κάνεις? Νέλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έλα Νέλη μου, καλή Σαρακοστή, για πες. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, έχω μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Εγώ, Κατερίνα, είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και 4 χρόνια και η σχέση μας δεν πηγαίνει πουθενά. Συγκατοικούμε εδώ και 1 χρόνο περίπου και εκείνος δεν θέλει να το πάμε παρακάτω. Έχει κάνει ήδη ένα γάμο και είναι χωρισμένος και δεν θέλει να κάνει και δεύτερο μάλλον. Η μητέρα μου λέει να μην τον πιέζω για να μην φαίνομαι ότι είμαι σε απόγνωση. Την ίδια στιγμή, Κατερίνα, στη δουλειά υπάρχει ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός που με στηρίζει και ξέρω ότι με θέλει εδώ και χρόνια. Εντάξει, πάνω από 2 χρόνια. Δεν μου αρέσει πολύ, δεν τον βλέπω ερωτικά. Πιστεύω όμως ότι αν αρχίσω να κάνω κάτι μαζί του, θα μπει ο άλλος σε διαδικασία να ζηλέψει και να με διεκδικήσει. Να σας πω κάτι άλλο. Γιατί στο φινάλε να χάνω χρόνο με έναν άνθρωπο που δείχνει ότι δεν θέλει τουλάχιστον άμεσα ένα γάμο, ενώ ο άλλος αύριο, αν του πω να παντρευτούμε, θα το κάνει? Δεν θέλω να χάνω χρόνο, Κατερίνα. Εξ αδέρφες μου είναι όλες παντρεμένες. Είμαι η τελευταία ανήπαντρη και έχω περάσει στα 30. Δεν γίνεται να είμαι ακόμα ανήπαντρη και αυτός να με έχει 4 χρόνια. Και εντάξει, δεν σου κρύβω ότι οι φίλοι μου λένε όλοι ότι με κοροϊδεύει. Καλά σου λένε. Εγώ θα το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα. Άρα συμφωνούμε μαζί της. Παιδιά, είναι δυνατόν 4 χρόνια μετά και δεν το παίρνει το κορίτσι? Ναι, παιδί μου, και παντρεμένος λοιπόν, που υπήρξε, τι σημαίνει αυτό? Έχει μια σχέση σοβαρή. Ηλικία αυτός ο άνθρωπος? Αυτός είναι 40, αλλά εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη. Η αλήθεια είναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά, ότι όταν δεν είσαι και πολύ μικρός ηλικία, γιατί είσαι 31, εντάξει, δεν είσαι 21, και όταν είσαι κάποια χρόνια σε μια σχέση, θες από ένα σημείο και μετά αυτή η σχέση να επισημοποιηθεί. Δεν σου λέω από τον 1 χρόνο που μου λέει η Μάρα για μένα, ένας χρόνος δεν έχεις παντρευτεί, αλλά στα 4 χρόνια... Δεν είπα έτσι. Εντάξει, ναι, αλλά ναι. Στα 4... Παιδιά, τα 4 χρόνια είναι φυσιολογικό. Κατερίνα μου, ναι, 40 είναι. 4 χρόνια είναι με ένα κορίτσι. Αυτός μπορεί να κουβαλάει τα βιώματα του αποτυχημένου γάμου. Να... Γιατί να την πληρώνει αυτή η κοπέλα? Γιατί να πρέπει να περιμένει να γίνει 8 χρόνια να και 10 χρόνια. Μαζί της, αν της έλεγε τίμια, δεν πρόκειται να σε παντρευτώ γιατί φοβήθηκα το γάμο. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν το ωφελεί εκεί. Εσύ θες πραγματικά να τον παντρευτείς ή απλά για να μπει στο μάτι της οικογένειάς σου? Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει, σίγουρα είμαι ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν θα κάτσω να το. Θα πάρω τον άλλον. Μπορώ εγώ να, θέλω να παντρευτώ. Δεν είναι εσύ απλά έπρεπε να παντρευτεί. Θέλει να παντρευτεί, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ανάγκη της αυτή. Ποιο? Εγώ πιστεύω ότι η Δεσποινής Νέλη και ο κύριος αυτός ο οποίος έχει κάνει ήδη ένα γάμο, δεν ξέρω αν έχει παιδιά ή όχι, και δεν θέλει να κάνει ούτε από γόνους ούτε άλλο γάμο, έχουν αυτό που λέμε σύγκρουση αναγκών. Η Νέλη έχει ανάγκη να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, ο άλλος σου λέει εγώ το δοκίμασα αυτό το φρούτο, δεν θέλω. 4 χρόνια... Το λέει αυθαρσός ότι εγώ δεν παντρεύομαι, δεν θα παντρευτεί ούτε τα επόμενα 4. Ναι, δεν μου το έχει πει έτσι. Θα έλεγα να βάλεις ένα deadline και να πεις, άκου να σου πω εδώ Γιαννάκη, πώς τον λένε. Θα μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ, αγόρι μου, είμαι 31, θέλω να παντρευτώ να κάνω παιδιά. Αν εσύ δεν θες, δεν θέλω να σε καταπιέσω, που ναι, σου λέει και η μάνα σου, μην τον πιέζεις. Δεν θέλω, αλλά θα χωρίσουμε. Κυρία Μαρά μου, και χωρίς να πεις ότι υπάρχει ένας άλλος που με θέλει. Δεν θα κάνουμε κατηνιές εδώ πέρα. Συμφωνώ. Και δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις καταλήγουν ως εξής. Τη χωρίζει την κοπέλα που ήταν χρόνια μαζί και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα παντρεύεται μια άλλη και κάνει παιδί με μια άλλη. Πόσο δίκιο μπορεί έχει ο Γρηγόρης, να ξέρεις. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ πέρασα χτες, για παράδειγμα, πάρα πολύ άσχημα. Όλες οι ξαδέρφες μου, επειδή είναι παντρεμένες, μου κάνουν πόλεμο. Πετούσαν μπηχτές ότι θα μείνω στο ράφι και τέτοια. Mm. Και ότι, εντάξει, τώρα αυτό, πήρα κάποια κιλά. Έτυχε, είναι η περίοδος τέτοια που έχω λίγο παχύνει. Και μου λέγανε ότι έτσι όπως έχεις γίνει δεν θα σε πάρει. Και εντάξει, έχω αρχίσει και νιώθω πάρα πολύ αμήχανα. Δεν έχω καταλάβει. Οπότε, ρε παιδιά, ο γάμος είναι αναγνώριση ομορφιάς, εξυπνάδας, ικανότητας κτλ. Λοιπόν, η Κατερίνα 30 ετών στην Κρήτη. Είναι, και όμως. Μάρα μου, Κατερίνα μου, τι κάνεις, καλή Σαρακοστή, σ' ακούμε. Γεια σας, καλή Σαρακοστή. Γεια σου, γλυκιά μου, σ' ακούμε. Όχι, Κουταμάρες. Εγώ είχα μία παρόμοια εμπειρία. Δηλαδή. Θα ήθελα να. Εγώ ήμουνα 5 χρόνια με έναν κύριο, ο οποίος το βλέπε έτσι ότι περνούσαμε καλά, μέναμε μαζί βέβαια, συγκατοικούσαμε κτλ, αλλά δεν αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα. Σε άφησε, Κατερίνα, συγγνώμη, σε άφησε? Όχι. Ήμασταν μαζί, αλλά το είχε δει πιο χαλαρά το ζήτημα.
Και εμένα κάποια στιγμή το βιολογικό μου ρολόι άρχισε να χτυπάει. Σε κάθε γυναίκα διαφέρει. Λοιπόν, μία μέρα κι εγώ αφού πετούσα μπηχτές από εδώ και από εκεί και έκανε τον Κινέζο, μία μέρα καθίσαμε λοιπόν στο σπίτι και το είπα, θέλω να σου μιλήσω. Κοίταξε να δεις, το είπα, εγώ από τη ζωή μου θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Σωστή. Εγώ θέλω να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Θέλεις, έχει καλός. Δεν θέλεις, πάρε ένα πρόβλημα, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του. Τι είπε αυτός? Ακόμα φεύγει. Κορίτσι μου γλυκό, σε πληροφορώ, είμαι έγκυος τώρα στον τέταρτο μήνα και ετοιμαζόμαστε για γάμο. Με τον ίδιο? Με τον ίδιο, καλή μου κοπέλα, γιατί πώς σου μίλησα στα ίσα. Του έδωσε το δικαίωμα να σκεφτεί ότι θα μπορούσε και να τη χάσει. Να μείνω έγκυος. Όχι, είπα, δεν είπα όχι, αυτό. Με τη θέλησή του κορίτσι μου θα κάνουμε οικογένεια, ούτε κρυφά πράγματα, ούτε τίποτα. Πιάσε να και πέσε να, κοίταξε να δεις, εγώ αγόρι μου γλυκό θέλω αυτό, αυτό και αυτό από τη ζωή μου. Αλλιώς πέταξε. Θες να ακολουθήσουμε μια κοινή πορεία, έχει καλός. Κατερίνα, δεν θέλεις να μου το πεις εμένα να κοιτάξω κι εγώ την τύχη μου. Σωστά. Μου έδωσες την καλύτερη λύση, Κατερίνα, αλήθεια. Πιάσω να και μίλα το θα μείνω έγκυος. Γιατί θα... Όχι! Δεν θα το κάνεις επίτηδες, θα την πληρώσει το παιδί, όχι. Κατερίνα μου, μισό λεπτό. Άρα από όλα αυτά, Νέλη μου, που είπε η Κατερίνα, αυτό που κατάλαβες ότι πρέπει να μείνεις έγκυος. Όχι, εντάξει, κατάλαβα. Αυτός δεν μου το έχει ξεκόψει, Κατερίνα. Αυτός όλο μου λέει ότι θα δούμε και περίμενε. Καλό και... μου κορίτσι, αυτά τα θα δούμε πόσο. Είναι τα στρίβιν δια του αραβόνος. Έτσι. Πιάσω να στα ίσια και πέσω να. Καλέ μου άνθρωπε, είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Δεν πιστεύω να μου πεις αν λοιπόν, έχεις λοιπόν, κάποιο παράπονο από μου, μένα να μου, Κατερίνα, βάλε μια άλλο τελεία. Κυρίες μου, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Νέλη... Το μόνο που την νοιάζει είναι το σόι της και οι ξαδέλφες της. Αλήθεια. Αυτή τη στιγμή λέει να μείνω έγκυος. Δεν μας έχει εκφράσει την επιθυμία της να κάνει ένα παιδί γιατί αγαπάει αυτόν τον άνθρωπο. Το μόνο που την νοιάζει είναι τα ξαδέλφια της. Οι οποίες ξαδερφές σου είναι ευτυχισμένες. Άλλες, να σου πω άλλες, κάτι, Γρηγόρη, κι όμως δεν με νοιάζει αυτό, αλλά είναι πατρεμένες. Καμία δεν είναι επιτυχημένη. Είναι αυτό λοιπόν, σκοπός. Η Γιάννα, εγώ τώρα μείνω. Κυρία Γιάννα, 43, είναι. Κυρία Γιάννα μου, γεια σας. Καλημέρα σας, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, κυρία Γιάννα μου, σας ακούμε και εμείς και η Νέλη. Σας ακούω τόση ώρα. Άκουσα και τη κυρία Κατερίνα. Την... Έπεσε η κυρία Γιάννα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Είναι καρφωμένη εκεί. Νομίζω ότι αν μείνει έγκυος, ναι. Θα... Εγώ πιστεύω ότι πολλές το κάνουν αυτό και τους τυλίγουν. Θα μείνω έγκυος κι εγώ. Να... Είναι στην Ελλάδα κυρίως και σε άλλες χώρες ζεστές και πιο εκεί. Ο γάμος είναι πολύ σημαντικός για τα κορίτσια. Μας φροντίζουν από μικρά, μας βάζουν από κοριτσάκια να παίζουμε με τις κούκλες, να τις δίνουμε, να τις δίνουμε. Έχουμε κουζινίτσες για να φτιάχνουμε φαΐ. Τα αγόρια παίζουν με τα σπαθιά και τα στρατιωτάκια για να ετοιμαστούν να πάνε στο πόλεμο. Οπότε όλη μας η παιδεία είναι πώς θα παντρευτούν, κάνουν παιδιά. Μεγαλώνουμε. Όταν συναντάμε μία συμμαθήτριά μας από το Λύκειο, το πρώτο που σε ρωτάει είναι «Γεια σου μαράκι, παντρεύτηκες». Ενώ όταν συναντιόνται δύο άντρες, «Γεια σου ρε βλάκα, τι κάνεις». Έχεις καμιά γκόμενα. Ναι. Όχι, λοιπόν, πρώτα μιλάνε για τη δουλειά. Γιατί έχουμε ξανά την κυρία Γιάννα στη γραμμή μας και κάτι ήθελε να πει. Κυρία Γιάννα μου. Ναι, καλημέρα πάλι. Γεια σας. Καλή. Ωραία, σας ακούμε και εμείς και η Νέλη. Ακούω και εγώ την κυρία Μάρα, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μάλλον η Νέλη έχει μπερδευτεί λίγο. Δεν έχω μπερδευτεί, έτσι είναι το σώμα. Όχι, έχεις μπερδευτεί αγάπη μου. Γιατί, θα σου πω. Γιατί, αφού αυτός ο άντρας ήταν αραβωνιασμένος ήδη. Δεν έδωσε κάτι πρώτο. Αυτός το είδε πάλι σαν αραβόνα αυτό που είναι 4 χρόνια. Είναι παντρεμένος, ήταν παντρεμένος, κυρία. Εσείς το σώι σας, αν τα κορίτσια και οι ξαδέρφες και οι φίλες. Τη ζωή σας πρέπει να κοιτάξετε. Ωραία. Ναι, αλλά με κοροϊδεύουν οι θείες και όλοι. Με αυτό που δεν δίνει σημασία σε μια σχέση που δεν, στο κάτω-κάτω δεν είναι και λίγα 4 χρόνια, δεν είναι 4 μήνες. Έπρεπε μια κουβέντα ήδη να γίνει. Μάλιστα, ναι, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιάννα μου. Θέλω να βγάλω κι άλλη μια κυρία. Είναι η Μαρία, μόλις 33 ετών και η Μαρία. Να την ακούσουμε. Γεια σου, Μαρία μου, καλό μήνα, σ' ακούμε. Θα χαμηλώσει τελείως την τηλεόρασή σου, μόνο από το τηλέφωνο θα μας ακούς. Γεια σας, καλή Σαρακοστή. Έλα, γεια σου. Καλή Σαρακοστή, γεια σας. Καλή Σαρακοστή, αγάπη μου, σ' ακούμε.
Εδώ έχω να πω καταρχάς ότι όταν κάνουμε μία σχέση στη ζωή μας, από την αρχή φαίνονται τα θέλα του κάθε ανθρώπου. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος ήταν χωρισμένος, θα ήξερε η κοπέλα ότι δεν θα θέλει να κάνει κάποιο επόμενο βήμα και γενικά κάνουμε σχέση. Μου είχε πει ότι θα κάνει. Ένα παρέτο. Δεν μου είχε πει δεν θα κάνω, δεν καταλαβαίνετε. Με κοροϊδεύει και εγώ, νομίζω με κοροϊδεύει και εγώ θέλω να τον τυλίξω. Να τον πείσω. Καταρχάς, άμα σε κοροϊδεύει. Άμα σε κοροϊδεύει. Μιλάω ειλικρινά, όπως όλες το σκεφτόμαστε αυτό. Δεν είναι ωραίο. Είναι βρε μανάρι μου, τσιπούρα είναι να τον τυλίξει. Εντάξει, όλες το λέμε. Αυτό που λέτε δεν είναι ωραίο. Καταρχάς, πρέπει να διώξετε το κεφάλι σας το άγχος του γάμου. Αυτό που το κάνετε με έναν άνθρωπο που θα αγαπάτε, θα σας εκτιμά, θα τον εκτιμάτε, θα σας σέβετε πάνω απ' όλα και μετά θα κάνετε και τα παιδάκια σας. Να το πάρετε για να το τυλίξετε και για να κάνετε εσείς το. Δεν καταλαβαίνετε. Θέλω να παντρευτώ. Μαρία, μου θα σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να βγάλω άλλη μια κυρία. Πάλι Μαρία, 42 ετών, που έχει μια παρόμοια ιστορία με την Έλλη. Κυρία Μαρία μου, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή, σας ακούμε. Επίσης, να είστε καλά. Έχω μια αντίστοιχη ιστορία με την Έλλη. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, πείτε την. Εγώ ετοιμάζομαι σε 2 μήνες να παντρευτώ. Ναι. Ο σύζυγος, τώρα που θα γίνει, ήταν παντρεμένος. Ναι. 8 ολόκληρα χρόνια. Mm-hmm. Δεν πέρασε πολύ καλά στο γάμο του και από την αρχή μου είχε ξεκόψει ότι δεν πρόκειται να κάνει δεύτερο γάμο. Ναι. Πολύ ωραία. Τον πίεζα, για να είμαι ειλικρινής, ότι θέλω κι εγώ να παντρευτώ γιατί δεν είχα παντρευτεί ποτέ. Ήτανε ανένδοτος. Πού θέλω να καταλήξω? Και μου είχε πει ότι αν θες, πήγαινε βρες κάποιον άλλον να κάνεις γάμο και παιδιά. Αυτό και αυτό. Ωραίος. Το συζήτησα με την οικογένειά μου. Τους είχα δίπλα μου. Πέρασα πάρα πολύ άσχημα το ότι δεν ήθελε να κάνει ένα γάμο δεύτερο. Ωραία, και στο τέλος μας είπες ότι παντρεύεσαι. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό, ακριβώς. Θα σου πω αμέσως. Σταμάτησα να τον πιέζω. Ναι. Σταμάτησα να τον πιέζω. Το είπε μόνος. Και ήρθε σιγά σιγά. Τον έκανες καθόλου να ζηλέψει με κανέναν άλλον? Έκανες κάτι τέτοιο? Όχι. Ήξερε ότι με θέλει ένας πρώην μου ακόμα. Να, αυτό. Αυτό λοιπόν, θα κάνω με τον εγώ τη δουλειά δεν μου. Έδωσα το δικαίωμα να ζηλέψει για να τον κάνω να με παντρευτεί. Ναι. Και αυτό σιγά ήρθε μόνο του. Μάλιστα. Και μου ζήτησε από μόνος του να παντρευτεί. Είδε σύγκρινε. Ωραία, άρα τι συμβουλή δίνει στην Έλλη? Θα φλερτάρω το διευθυντή. Η συμβουλή μου είναι να μην πιέζει καταστάσεις και ό,τι είναι θα γίνει μόνο του. Ναι, αλλά μια κουβέντα πρέπει να την κάνει όμως. Δεν συμφωνώ, μου λέει. Σίγουρα και εγώ έκανα αυτή κουβέντα και είχα παρεξηγηθεί και είχα στεναχωρεθεί και έλεγα γιατί δεν με θέλει εμένα ενώ είμαι η νύχτα με τη μέρα με την πρώην. Και διάφορες λοιπόν, και το βρήκα. Θα το κάνω να ζηλέψει με αυτόν από τη δουλειά μου. Και θα μείνω έγκυος με το που θα τρελαθεί αυτός λιγάκι, γιατί είμαι και ωραία κοπέλα. Μάλιστα. Και τέλος, αυτό θα κάνω, το αποφάσισα. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω πάρα ότι είναι Μάρα μου. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ με το καλό αγαπητό. Τα βήματα είναι τα εξής και είναι πολύ... Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα βήματα είναι τα εξής, Α. Του κλείνουμε ένα ραντεβού. Πάντα το λέω, αυτό είναι κόλπο μας. Θέλω να μιλήσουμε. Τάσο μου, το Σάββατο το βράδυ σε 7 η ώρα. Καθόμαστε κάτω. Τι θέλεις να μου πεις? Ότι εγώ θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά. Τα λέει ξεκάθαρα. Ναι, τα λέει ξεκάθαρα. Αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτή είναι η ανάγκη μου. Και αν δεν την έχω, δεν θα είμαι ευτυχισμένη. Του δίνεις ένα περιθώριο να το σκεφτεί. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να του τραβήξεις τη γλώσσα έξω να σου απαντήσει. Και μέσα σε 10 μέρες θα πρέπει να σου πει ναι ή όχι. Απόλυτο δίκιο έχετε. Και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάρα μου.